Ζαλίζουν οι αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής. Τα δημητριακά αναμένεται να αυξηθούν κατά 8%, τα ζυμαρικά κατά 30%, ενώ η τιμή του ψωμιού θα πάρει καπέλο τουλάχιστον 10%. Στους συνταξιούχους υπάρχει μια δυσκολία. Προσπαθούμε να βρούμε να πούμε προϊόντα τα οποία είναι σε προσφορά. Η αύξηση που μας έχουν ενημερώσει ότι θα γίνει στο μαλακό αλεύρι είναι αρκετά υψηλή. Άλλες αλευροβιομηχανίες μιλάνε για σύν 16 λεπτά στο κιλό, άλλες για σύν 25. Δεν έχουμε ακόμα, τουλάχιστον οι περισσότεροι συνάδελφοι, παραλάβει καινούργια τιμολόγια. Αυτό θα οδηγήσει τάχιστα σε μια αύξηση του ψωμιού. Με τις τιμές που ακούμε, αυτό θα πάει γύρω στα 1,20-1,30. Το οικογενειακό τραπέζι γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο φτωχό. Από τη στιγμή που όλα ανεβαίνουν, οι μισθοί είναι καθυλωμένοι εδώ και χρόνια, η δυσκολία είναι διαρκώς αυξανόμενη. Άσε, κορίτσι μου, με 300 ευρώ σύνταξη. Στα συνοικιακά παντοπολία επέστρεψαν και τα τευτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι, κυρίως συνταξιούχοι, που δεν φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα. Σύνταξη, όπως μπορούμε βοηθάμε, γράφουμε στο τευτέρι. Αυξήσεις όμως έρχονται και στα κρέατα. Μιλάμε για τις τάξεις του 15% και 20%. Το λιγότερο που μπορεί να είναι. Συνήθως στα συνοικιακά κρεοπολία το κοτόπουλο ήταν μεταξύ 3,5 και 4 ευρώ το κιλό. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι θα φτάσει μέχρι το 4,5 περίπου, ήρθε το 10%. Οι περισσότεροι περιορίζουν άλλες βασικές τους ανάγκες για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τουλάχιστον τα απαραίτητα για τη διατροφή τους.